Εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποίησε η Νομαρχία Λάρισας με κεντρικό μιλητή, έναν από τους ανθρώπους που συμμετείχαν ενεργά στην εξέγερση, τον τέος πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Λάρισας και επί σειρά ετών διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχίας, κ. Πέτρο Ηλιάδη, ο οποίος για πρώτη φορά κατέθεσε δημόσια τα γεγονότα που έζησε, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ότι το Πολυτεχνείο ζει. Το Πολυτεχνείο είναι ορόσημο πλέον και έχει περάσει στη δικαιοδοσία της ιστορίας. Είναι μια επέτειος. Ωστόσο, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η μνήμη του Πολυτεχνείου πρέπει πάντα να συνοδεύεται σήμερα και από την πολιτεία και από το λαό από μια συνέπεια δράσης, συνέπεια λόγων και έργων που να δικαιώνουν τους στόχους και τα οράματα που τότε είχαν τεθεί. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκε ντοκιμαντέρ αφιέρωμα στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και στα γεγονότα του Νοέμβρη του 1973 από το αρχείο της τότε ΕΡΤ που παραχωρήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό.